εδώ, Μίτσο. Μίτσο, το μάτσο που βάζω, από εδώ. Και να δεις, έκπληξη, το Δευτέρα έχει αγκουράκια ντόπια. Το Κόρθι. Το Κόρθι, αμέ. Αγκουράκια τη Δευτέρα. Ξεκινάει πρώιμο πάντα. Καλή διάθεση, του είπα, ο καλύτερος παραγωγός. Μαγαζί, άρχισα να το λειτουργώ εγώ από το 1989, το τέλος Ιανουάριου, μέχρι και σήμερα. Μεγαλώσαμε εδώ μέσα, με γνώρισε ο κόσμος, ευχαριστημένος από όλους, αλλά ήρθε η ώρα και εγώ να αποχωρήσω. Έφτασε η ώρα να πάρω τη σύνταξή μου. Έτσι, με τα λύπη μου μετά από περίπου μισές Ιουνίου, περίπου εκεί που θα ανοίξουν και οι εφορές με πρόσβαση ελεύθερη μετά τον κορονοϊό, στην Παλίνη θα κλείσουν. Και το παραδοσιακό μαγαζί της Άμμου Πέμπτη είναι το τελευταίο από τα παραδοσιακά. Δυστυχώς κλείνει. Και από ό,τι γνωρίζω, θα κλείσει για πάντα. Με τα τετραγωνικά που έχει, δυστυχώς μόνο πια για γραφείο γίνεται. Ή αποθηκούλα. Είναι 67 στα 68 χρόνια που είναι μανάβικο. Το παράλογο από τον ασχολημένο τον Ακιβιάδη, τον Λιοπύρο, ο οποίος έκανε 37 χρόνια εδώ μέσα. Και άλλα 32 εγώ περίπου. Φτάσαμε στα 60, κοντά στα 70 χρόνια. Πριν από τον Ακιβιάδη, αυτό εδώ ήταν πρατήριο του φούρνου του Βασιλάκη, ο οποίος είναι δίπλα ακριβώς. Εδώ υπάρχει ένα πορτάκι, το οποίο περνούσαν από εδώ τα ψωμιά και εκεί ήταν που έμπαινε ο κόσμος να τα πάρει. Και ήταν είσοδος, αλλά επικοινωνία από το φούρνο είχε από εδώ. Το μαγαζί δούλεψε πάρα πολύ καλά από την αρχή μέχρι το 1998-99. Μετά άρχισε σταδιακή τόση σιγά σιγά. Γιατί ανοίξανε πολλά, οι μαρκέτες σιγά σιγά που ήρθανε, γονέως. Το αποκορύφωμα βέβαια ήταν από το 2009, όταν πια έγινε το μπαμ, η κρίση, η οικονομική κρίση. Από εκεί πολέμησα, το κράτησα όρθιο μέχρι αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που τα κατάφερα. Η καλύτερη πελατεία την αρχή, όταν ξεκίνησα το επάγγελμά μου, ήταν οι στενιώτες. Βέβαια τα χρόνια πέρασαν, άδειασε το χωριό, ασχολήθηκε ο κόσμος λόγω συνθήκων με τη γεωργία. Φυτέυανε όλοι δικά τους προϊόντα, οπότε και σιγά σιγά άλλαξε το πράγμα. Από εκεί και πέρα έμεινε η χώρα, οι χωράιτες, γιατί όλα τα χωριά όλο και έχουνε. Καλύτερη εποχή για τότε ήταν από τις Θεοσκεπάστου μέχρι παραμονές Χριστουγέννων. Δηλαδή έμενε λίγος χρόνος που ήταν κάτω. Ο κόσμος ήταν συνάνθρωπο. Από εκεί και πέρα όμως έπαθε μια φυγή ομαδική. Είχαμε, αλλά παράγινε. Και φτάσαμε στο αποτέλεσμα να είμαστε πια γύρω στις 30 μέρες. Με αυτές τις 30 μέρες πολεμάμε να κρατήσουμε ζωντανό ένα μαγαζί όλο τον χρόνο. Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή που άνοιξα, γνωρίστηκα με ανδριώτες παραγωγούς, περισσότερα από το Κόρθι, με καλύτερη παραγωγή, και εξακολουθούν μέχρι σήμερα. Ο ένας είναι ο Κώστας ο Τζιώτης, ο οποίος δεν ασχολείται πια, ενώ ο δεύτερος ήταν ο Μιχάλης ο Καραβάς, και συνεχίζει αυτή τη στιγμή ο Ιός. Μέχρι τώρα τους έχω κρατήσει όρθιους, έχουν μείνει ευχαριστημένοι και μαζί μου, και εγώ από αυτούς με προσέχανε, τους πρόσεχα, συσπληρωμένοι μου σε όλα. Βέβαια στεναχωρηθήκαν λίγο τώρα που φεύγω. Ελπίζω ότι τα προϊόντα τους θα τα βρίσκεται στην αγορά. Και το εύχομαι. Ήδη ξεκίνησε μια προσπάθεια και θα συνεχίσει να τα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ του Μυδρινού και στη Χριστίνα την Κολυλά, για την Άμμο. Και μιλάμε για τα προϊόντα του κυρίου Καραβά, που είναι τα πρώτα και άριστα. Πάντα με εποχιακά προϊόντα. Το χειμώνα, με τα λάχανα, τα κουνουπίδια, τα μπροκολάκια, το πράσο σέλινο, πορτοκάλια, μανταρίνια από φρούτα,
ξεκινούσαν την άνοιξη με το παντζάρι τους, με τις αγκινάρες, με τα κουκιά. Προχωρούσε η εποχή, τα κολοκύθια, πατάτα, φασολάκια, κρεμμύδια, ντομάτα, αγκούρια, μελιτζάνες, πιπεριές, από όλα. Το καλύτερο προϊόν βέβαια ήταν το λιράκι. Είναι ένα προϊόν ανδριώτικο, καθαρά ανδριώτικο, που ήταν όχι μόνο οι ταβέρνες αλλά και όλα τα σπίτια. Έτσι και υπήρχαν στο μαγαζί, αυτά γινόταν ανάρπαστα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Μόλις ερχόταν, εξαφανιζόταν. Όλοι το γνωρίζουν το λιράκι. Και όσοι ερχόταν από πέρα και τουρίστες, γιατί έτυχε να είμαι σε ταβέρνα, τι είναι το λιράκι. Άμα το δοκιμάζανε, τρελαινόταν και παραγγέλνανε ολόκληρες πιατέλες σαλάτα λιράκι. Ένα προτέρημα του μαγαζιού, δεν ξέρω, η παλαιότητα της πινακίδας που υπάρχει στο μαγαζί. Όλοι οι τουρίστες που περνούσαν και το βλέπανε, φωτογραφίες. Φωτογραφίες, έχει φτάσει στο εξωτερικό, δεν ξέρω και πού. Τώρα πια έχω σκοπό να ασχοληθώ μόνο με τον κήπο μου. Γιατί ποτέ άλλο. Θα πάρουμε κάνα κατσίκα, κάνα προβατάκι και έφυγε η μέρα. Άμα έχεις κάτι να κάνεις. Όλοι πολλοί με ρωτήσανε και δεν θα βαριέσαι. Όχι. Στο χωριό ποτέ δεν βαριέσαι. Πάντα υπάρχει κάτι να κάνεις.